Η κατάσταση σχετικά με τη νέα γρίπη και η περαιτέρω θωράκιση της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεργασίας του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Υγείας, του Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Αβραμόπουλος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό συνολικά για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης των κρουσμάτων της νέας γρίπης, εν ώψη τόσο της εισρωής τουριστών την θερινή περίοδο, όσο και εν ώψη της χειμερινής περίοδου, όπου αναμένεται και αύξηση των μολύνσεων. Ο κ. Αβραμόπουλος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι τα πρωτόκολλα πρόληψης και αντιμετώπισης εφαρμόζονται κανονικά και ως εκ τούτου δεν πρέπει να υπάρξει λόγος ανησυχίας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η χώρα μας είναι θωρακισμένη από την πρώτη και όλα στιγμή. Υιοθετήθηκαν μέτρα με βάση το σχέδιο Άρτεμις που μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε το πρώτο κύμα που χτύπησε την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή μας. Έχουμε όμως πάρει τα μέτρα μας και για τον μήνα Σεπτέμβριο που, όπως ξέρετε, ξεκινάει η φθινοπορεινή περίοδος. Όπως επίσης έχουμε πει, το καλοκαίρι είναι μια καλή περίοδος για την αντιμετώπιση της νόσου, διότι οι ιώσεις αυτές τελούν σε υποχώρηση, αλλά το σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για την χειμερινή περίοδο. Έχουν τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, πέραν του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, και τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, με εξειδικευμένο προσωπικό, έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί ελέγχου σε όλα τα αεροδρόμια, πύλες της χώρας μας εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα, ναι μεν έχει πάρει τα μέτρα της, πάντοτε είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε καινούριο ενδεχόμενο που προκύπτει, δεν πάβει όμως από το να είναι ανοιχτή στον κόσμο. Είναι μια χώρα, μια ανοιχτά σύνορα, φέτος περιμένει εκατομμύρια τουρίστες, όπως επίσης την ετήσια επίσκεψη πολλών Ελλήνων από το εξωτερικό, ομογενών. Καθησυχαστικός λοιπόν για τα 14 κρούσματα της νέας γρίπης που έχουν εμφανιστεί ως τώρα στην Ελλάδα, εμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας. Η χώρα μας είναι ασφαλής και τα περιστατικά αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Μεθαύριο συγκαλείται η Εθνική Επιτροπή Πανδημίας Γρίπης. Ακόμα δύο κρούσματα της νέας γρίπης εντοπίστηκαν στη χώρα μας. Τα νέα περιστατικά αφορούν τουρίστες οι οποίοι έφτασαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβάζοντας το σύνολο των κρούσματων στη χώρα μας στα 14. Από τους 14 που έχουν προσβληθεί από το νέο ιό μέχρι σήμερα, οι 8 έχουν ιαθεί πλήρως. Οι υπόλοιποι ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες νοσηλείας. Τη Δευτέρα πάντως εγκαλείται η Εθνική Επιτροπή Πανδημίας Γρίπης, στην οποία θα συμμετάσχουν 26 επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων. Θα εξεταστούν οι επιπλέον δράσεις που θα αναπτυχθούν στη χώρα μας, ενώ θα δοθεί έμφαση στις πύλες εισόδου αλλά και στη νοσηλεία των ασθενών στο σπίτι. Για την ώρα δεν υπάρχει διασπορά κρουσμάτων και τα 14 κρούσματα αφορούν ανθρώπους που επέστρεψαν από το εξωτερικό, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιστήμονες φοβούνται πιθανή μετάλλαξη του ιού σε πιο παθογόνο στέλεχος. Πάντως προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. 5 εταιρείες βρίσκονται στο στάδιο των ερευνών για την παρασκευή του πανδημικού εμβολίου. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προμήθειά του, με στόχο να καλύψει το 35% του πληθυσμού της χώρας. Το πανδημικό εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων. Προτεραιότητα θα δοθεί στον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, που είναι οι επαγγελματίες υγείας, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε επιπλέον παραγγελία αντιειακών φαρμάκων, προκειμένου το απόθεμα να καλύπτει το 20% του συνολικού πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, ο ιός θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες. Στη λίστα των νοσοκομείων αναφοράς για τη νέα γρίπη προστίθενται ακόμα τα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης, των Ιωαννίνων, της Κέρκυρας, της Λάρισας, της Πάτρας, της Ρόδου και το Αττικό Νοσοκομείο στο Λεκανοπέδιο. Το Υπουργείο Υγείας εφιστά στους πολίτες να είναι σε εγρήγορση. Επισημαίνει δε την ανάγκη, μόλις παρατηρήσουν ύποπτο σύμπτωμα, να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές στο τηλέφωνο 210-5212-054. Αυτή την τηλεφωνική γραμμή έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι.